Το Γιώργο Μακιμάρη. Ακριβώς, τον υποψήφιο Δήμαρχο Βορρά. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη. Κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά σήμερα να έχω τον Νέστορα της αυτοδιοίκησης της Κέρκυρας. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Μαχημάρης, ένας αυτοδιοικητικός παράγοντας, ο οποίος είναι ο πιο έμπειρος και ο πιο παλιός στην αυτοδιοίκηση. Έχει ξεκινήσει από πρόεδρος στο Λαύκη, στη συνέχεια πρόεδρος, μάλλον δήμαρχος, συνέστησε τον Δήμο Αθηναλίων, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, νομάρχης Κέρκυρας, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θα στα πει ο ίδιος, διότι πραγματικά είναι ο άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, ο οποίος ζει και εργάζεται για τον πολίτη, για την Κέρκυρα. Γιώργος Μακιμάρης. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ προσθέτω μόνο ένα: διάκονος και υπερέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης της κοινωνίας, εφοετάχθη, είτε από πρόεδρος κοινότητας Λευκείου το 82. Μεγάλη πορεία, δήμος. Μεγάλη πορεία, Δήμαρχε. Δήμος Αθηναλίων 13 χρόνια, δήμος πιλότος. Αναδείχθηκε όχι μόνο πανεπιστημιακά. Αναδείξα την χαρά, δεν την ήξερε κανένας. Εγώ ήμουν κοινοτάρχης τότε. Όταν λέγατε ότι θα κάνετε έδρα εδώ την Αχαράβη, έμεινα. Όλοι ζηλεύανε και ακόμα λένε να κάνει ο Γιώργος ο Μαχημάρης όλο το Δήμο και θα γίνει σαν την Αχαράβη. Ας το βλέπουν οι Αχαραβιώτες, οι αγαπητοί. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχετε κάνει κάτι το καταπληκτικό με την έννοια ότι η ανακύκλωση, είσαστε ένας ξεχωριστός δήμος στην ανακύκλωση, προσπαθείτε και έχετε μπει στο σωστό δρόμο. Κάτι που δεν έχει καταφέρει άλλη δήμη εδώ στην Κέρκυρα. Για κάθε ένα θέμα που αφορά τον πολίτη, πέρα από την καθημερινότητα, τις λαγκούβες και δυστυχώς υπάρχουν αρκετές, ή τα φώτα που αλλάζουμε και υπάρχουν αρκετά επειδή δεν υπάρχουν υπάλληλοι τόσοι ή ακόμα και μηχανήματα. Επίσης, κύριε Μάμαλε, όπως με γνωρίζετε τόσο ολόκληρα χρόνια στην εργασία μας, κάνουμε για κάθε ένα θέμα στρατηγικό σχεδιασμό. Έχουμε και όραμα και ρεαλισμό. Θεμελιώνουμε το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας σε σημαντικούς τομείς που αφορούν τη ζωή τώρα και τη ζωή για 20 χρόνια. Να πούμε και τα παραδείγματα και τα αναφέρομαι έτσι σύντομα. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, κυκλική οικονομία, παρά το σβάχταχτο των 3 εκατομμυρίων το χρόνο κόστος, περισσότερο που πάμε τα απορρίμματά μας στην Πάλερο της μεταφοράς. Εμείς προχωράμε χωρίς να το μεταφέρουμε αυτό στους πολίτες, αντιλαμβανόμενοι δύσκολες συνθήκες, σε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα, που μετά από τον εθνικό σχεδιασμό που έκαμε ο κύριος Χατζηδάκης ως πολιτεία μαζί με τον κύριο Γραφάκο, είμαστε από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα, η οποία με την ολοκληρωμένη μελέτη ενός γκουρού του περιβάλλοντος του πατριώτη μας Αδαμάντη Σκορδίλη, ξέρουμε που πάμε, τακτικές κινήσεις και στρατηγική. Σε τι ποσοστό είστε τώρα και ποιος είναι ο στόχος? Να μειώνουμε. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που φέραμε στην Κέρκυρα επαναχρησιμοποιούμε. Δεκάδες οικογένειες παίρνουν ό,τι χρειάζεται μέσα στο σπίτι τους από την επαναχρησιμοποίηση, διότι εδώ, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν πάμπλουτοι άνθρωποι, ιδιαίτερα στη βορειοανατολική Κέρκυρα. Επαναχρησιμοποιούμε από τα έπιπλα, τα σκεύη, τα ρούχα. Μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε. Τώρα που εμπορικοποιούμε από τους πρώτους στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ελλάδα μαζί με τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε οργανική μονάδα. Βλέπουμε αυτά τα καινούργια οχήματα που φεράτε, είναι από το φιλόδημο, αν κάνω λάθος. Είστε δεν θέλω να το σας πω. Δηλαδή, το βλέπουμε από την εικόνα, όπως ερχόμουν στο γραφείο σας, έβλεπα τα απορριμματοφόρα αυτά και λέω, τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Δεν έχει πάρει κανένας τέτοιο απορριμματοφόρο εδώ στην Κέρκυρα. Να πούμε στους τηλεθεατές, 4 πρόσφατα έχουν πάρει και άλλα ακόμη, τα οποία έχουν διαφορετικά χρώματα. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Το κίτρινο απορριμματοφόρο θα μεταφέρει μόνο χαρτί. Το κόκκινο απορριμματοφόρο μεταφέρει μόνο πλαστικό. Τα δε δύο καφέ, πρωτοποριακά στην Ελλάδα, θα μεταφέρουμε μια πρόκληση που είναι το οργανικό. Και αμέσως πολύ γρήγορα θα προχωρήσουμε σε μονάδα επεξεργασίας για πολύ γρήγορα στην ίδρυση. Εκεί υπάρχουν παράπονα.
Γιατί, Δήμαρχε? Υπάρχουν παράπονα για την καθημερινότητα, διότι ακόμα παραμένει η δημοτική επιχείρηση της αποχέτευσης στην κεντρική Κέρκυρα να διοικείται από εκεί. Έτσι. Και εμείς δεν έχουμε το δικό μας οργανισμό. Αλλά παρόλα μας αυτά, και πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη από τον Ισάκη και από τους Καβαδάδες και από τον Αφιώνα και από τους Περουλάδες, ναι, αλλά εμείς κάνουμε παρέμβαση στην καθημερινότητα. Αλλά παράλληλα όμως κάνουμε στρατηγικό σχεδιασμό 18 γεωτρήσεις, 13 γεωτρήσεις από τον Αντώνη Τρίτσι, τις είδατε τότε και στις Λιούτζες και στην Περίθεια και έχουν εδώ και πάνω από 70.000 τυρικά νερό. Κάνουμε αξιοποίηση όλων των πηγών από την Καμαρέλα, Αγίους Δούλους, Ψαράδες και Πριανάδες να μεταφέρουμε το νερό. Συνεχίζουμε έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα όλες οι περιοχές να έχουν άφθονο νερό πάνω στις δεξαμενές και παράλληλα να προχωρήσουμε το μεγάλο ασθενή που λέγονται δίχτυα. Αυτό είναι δεδομένο ότι σε λίγο χρονικό διάστημα όσο νερό θα δώσουν τα φράγματα 3 εκατομμύρια τυρικά νερό, εμείς θα έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να δώσουμε πάνω από 3 εκατομμύρια τυρικά νερό. Δίνουμε τώρα 2 εκατομμύρια τυρικά νερό στους πολίτες της Βόρειας Κερκύρας. Και ένα τελευταίο. Οδοπία. Οδοπία. Όσο και να χρήματα να έρθουν για την οδοπία δεν φτάνουν. Πήραμε 3 εκατομμύρια αγροτική οδοπία από το Αντώνη Τρίτσι, με τον κύριο Πέτσα να έρχεται στο γραφείο και να μας ανακοινώνει. Αυτά θα γίνουν πολύ μεγάλοι δρόμοι. Πολύ καλή δρόμη, ασφαλτοστρωμένη, και αργήσαμε λόγω της καθυστέρησης και κολλησιεργίας που μας βάλανε με ενστάσεις. Θα κάνουμε λοιπόν το δικό μας μηχανισμό, έτσι ώστε με τα αυτοκίνητα που παίρνουμε, με το μηχανικό εξοπλισμό, με το Grete, το καινούριο, αξίζει να το δείτε και να το βγάλετε φωτογραφία, καινούριο πάνω από 300.000 ευρώ, 150.000 στο Υπουργείο, 150.000 στους πόρους, να κάνουμε δικό μας μηχανισμό, όπως παλιά κύριε Μάμπαλε στο Δήμο Θεσσαλονίκη και κάποιοι άλλοι καταστρέψανε ή ξεπουλήσανε αυτό το μηχανικό εξοπλισμό. Δικό μας μηχανισμό, δικά μας υλικά, δικά μας χρηματολογικά, δικά μας αυτοκίνητα, αγροτική οδοπία στο σύνολό της, δημοτική οδοπία. Όλοι οι δρόμοι δημοτικοί του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, θα πούμε 3 χρόνια, όχι 5, θα είναι με τάπητα. Ο Γιώργος Μαχημάς δεν είναι εργάτης, μάλλον δεν είναι διάκονος, είναι εργάτης στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί όντως έτσι είναι. Πάντα είχατε έτσι την παρέμβαση, την προσωπική παρέμβαση στα προβλήματα του τόπου σας. Με όραμα και ρεαλισμό και με συνεργάτες 28 από τους 38 κοινοτάρχες, πέρα από κόμματα, είναι αυτοδιοικητικός ο σχεδιασμός μας, είναι μαζί μας. Και πέρα αυτό, αξιολογότατα πρόσωπα, να με διοικήσω κάποιον όπως ο Γιάννης Προβατάς, να είναι κοντά μας και να συμπορεύονται μαζί μας για το όραμα. Και ας κρίνει και ας αξιολογήσει ο κόσμος ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι κάποιοι άλλοι. Καλά παιδιά, αλλά δεν είναι ικανά να διοικήσουν, να οργανώσουν, να αναπτύξουν εδώ το Δήμο Βόρειας Κερκύρας. Τους παραδώσαμε το Δήμο Θηναλίων το 2002 και παραδώσαμε Καμένη Γη το 2010. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.